Κύριε Μπατιέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Τι γίνεται, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Για να δούμε. Πάντως βλέπω ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ναι. Αν θα γίνουν προσλήψεις, αν λέμε ψέματα για τις προσλήψεις. Για να δούμε πώς τα προσεγγίζετε εσείς και πώς τα ερμηνεύετε αυτή την κόντρα που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες. Εμείς έχουμε πολύ σαφές πρόταγμα και από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και όσο πηγαίνουμε προς την δεύτερη κάλπη, το ότι όταν βασικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η προστασία της ζωής τους και η ασφάλειά τους, όχι μόνο και στους χώρους δουλειάς βεβαίως, αλλά σε όλα αυτά τα ζητήματα, ζήσαμε Τέμπη, πρόσφατα είναι αυτά που έχουμε περάσει, έχουμε ανατριχιάσει το τελευταίο διάστημα. Όταν έχουμε πυρκαγιές που σβήνουν στη θάλασσα μόνο, όπως παράδειγμα με την Εύβοια, πλημμύρες, πρόσφατα με μια βροχή στη Θεσσαλονίκη και αλλού, όταν αυτά υγεία, παιδεία, ασφάλεια θεωρούνται κόστος, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και όταν θεωρείται εμπόρευμα, όλα αυτά για να κερδίζουν κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή η αντίληψή μας, αυτή η σκέψη μας, οι αρχές μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε πραγματικά να εκφράζουμε τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα σε όλους αυτούς τους τομείς της ζωής, με διεκδικήσεις και με προτάσεις βεβαίως στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο με διεκδικήσεις με στο κίνημα, στους αγώνες των εργαζομένων, για να αποδυναμώνονται αυτές οι πολιτικές των κομμάτων. Να το πούμε δηλαδή με άλλα λόγια, στις επόμενες εκλογές είναι το σίγουρο, τα είπατε και κάπως πριν, ότι θα έχουμε μια πιο αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το γνωρίζει τώρα πλέον ο κόσμος. Και το ποιο θα είναι το πρόγραμμά της και η κοστολόγηση του προγράμματος αυτού, το λένε οι μαρτυριάριδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα έτσι γίνεται. Όποιος μπορεί να παρακολουθεί τις αποφάσεις που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να καταλάβει και τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα άλλα λέμε. Αυτό λέω. Σε προεκλογική περίοδο. Γιατί βεβαίως κάπως πρέπει να προετοιμάζεται και το έδαφος. Ακόμα και αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, περί κοστολογημένων προγραμμάτων, είναι η προετοιμασία του εδάφους για να δεχτεί ο εργαζόμενος ότι την επόμενη μέρα αυτές οι όποιες επιδοτήσεις δόθηκαν για το ρεύμα, που τι φταίει ο εργαζόμενος τώρα, που τα χρηματιστήρια ενέργειας, άλλα, ο πόλεμος και βεβαίως άλλα που επηρέασαν στην ενεργειακή ακρίβεια και τελικά την ενεργειακή φτώχεια, να την πληρώνουμε από τη μία τσέπη και να μας έρχονται κάποια ψίχουλα από την άλλη. Όμως και αυτά τα ψίχουλα πάνε. Ξεχάστε τα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις επιδοτήσεις στο ρεύμα ή αντίστοιχα τα διάφορα market pass που. Εντάξει, θυμάστε πώς τους κάναμε κριτική, αλλά ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, τέλος. Τη στιγμή που στην κοστολόγησή τους όλοι έχουν μια σταθερά. Ότι το 95% των φόρων στη χώρα μας, και το έχουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, και η Νέα Δημοκρατία τώρα και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν και του ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο πριν, είτε σε συγκυβερνήσεις είτε μόνοι τους, το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός. Την στιγμή που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενο φόρο, συγγνώμη, εσάς ή τους ακροατές μας, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη τετραετία με την πανδημία, μας είπε κανείς ποτέ αναβάλλεται ο φόρος σας, ο ένφια, δεν θα τον πληρώσετε φέτος όταν έχετε σε 2-3 χρόνια, ή αντίστοιχα ο φόρος εισοδήματος ή πολύ περισσότερο των ελεύθερων επαγγελματιών? Τίποτα. Είπανε ποτέ, όπως λένε στους εφοπλιστές, εθελοντική φορολογία, αν θέλετε. Εντάξει, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αν γίνεται αυτή η κοροϊδία, όπως υπονοείται, έτσι, ναι, των κομμάτων προς τους πολίτες, τότε γιατί η πλειοψηφία, το 40%, αποδέχεται? Δηλαδή δεν είμαστε αφιλείς. Προφανώς κάτι θετικό βλέπουν, ας πούμε, στον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισαν. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δηλαδή ότι υπάρχει κόσμος που περνάει καλά, ενστερνίζεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και επιθυμεί να είναι με φόρα στην επόμενη κυβέρνησή της, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εκθετώ το πώς το ψηφίζεις, άμα δεν Ναι, θα σας πω. Αντιμετώπισα στην προεκλογική αντιπαράθεση πολύ έντονα και όλο σαν κόμμα το έχουμε εκτιμήσει αυτή τη λογική, να φύγει ο Μητσοτάκης ημέν, να μην έρθει ο Τσίπρας ιδέ, μια λογική μικρότερου κακού που καλλιεργείται και δυστυχώς μας πάει όλο στο χειρότερο. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτό δεν είναι νέο στοιχείο. Εντάξει, τώρα το 40% και πόσοι ψηφίζουν, βεβαίως είναι ένα κομμάτι κόσμου που στηρίζεται ή στήριξε τις ελπίδες του ή ότι τέλος πάντων ποια κυβέρνηση θα ήθελε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να το αναιρέσει κανένας. Όμως και είναι αρνητικός συσχετισμός ο γενικός. Δεδομένου αυτού, εγώ σας λέω ότι είναι αρνητικός συσχετισμός γιατί τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει, που λέτε, και έχουν κοροϊδέψει, εξαπατήσει ή τέλος πάντων έχουν τις ευθύνες για το πώς ζούμε σήμερα, παίρνουν πάνω από 70%. Αυτό όμως δεν είναι το νέο στοιχείο αυτών των εκλογών.
κατά τη γνώμη μας. Αλλά... το νέο στοιχείο αυτών των εκλογών, γιατί έτσι περνάνε τα χρόνια και θυμόμαστε και τις προηγούμενες εκλογικές μάχες, το νέο στοιχείο είναι ότι υπάρχει ένα ρεύμα, εκλογικά αδύναμο βεβαίως, αλλά μια ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 127.000 ψήφοι παραπάνω, 11 βουλευτές παραπάνω, το οποίο αυτό το ρεύμα πιστεύουμε ότι όχι απλά θα δυναμώσει στις επόμενες εκλογές, και το βλέπουμε, και το είδαμε και από μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση χθες στο Σύνταγμα, επιτρέψτε μου να πω, μεγαλύτερη δηλαδή και από των προηγούμενων εκλογών, το βλέπουμε και μέσα στους αγώνες και στο κίνημα. Γιατί για να μπει φρένο στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος, χρειάζεται να είναι πολύ δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι 100% εργατική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί δεν έχει τις δεσμεύσεις που λέγαμε πριν, γιατί έχει αυτές τις αντιλήψεις, και είναι χαμένη ψήφος, ας το πούμε έτσι, που χρησιμοποιείται πολύ τελευταία, ένα κόμμα που θα κάνει συνενετική αντιπολίτευση. Συνενετική αντιπολίτευση, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ του 30%, φανταστείτε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του 20% στη Νέα Δημοκρατία, που απέναντι στη χειρότερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπως έλεγε, και ήτανε. Εμείς λέμε κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη, γιατί ένα σύστημα γίνεται χειρότερο και μόνο ο λαός μπορεί να το ανατρέψει αυτό ριζικά. Αλλά σας λέω, ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων. Ή το ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να επικαλείται μια αυτόνομη πορεία. Βεβαίως, μέχρι τις 20 Μάη έλεγε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Δεν ξέρεις τι θα λέει την επόμενη μέρα και με βάση και την ιστορία του. Αλλά ψήφισε το 70% των νόμων, που αυτά τα ποσοστά συμφωνίας στα μεγάλα ζητήματα, σε αντιλαϊκούς νόμους, η πλειοψηφία βεβαίως, απογειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί που ψηκώνουν όλοι το χεράκι τους και ψηφίζουν νόμους που τους τρώμε μετά εδώ. Αυτό το νέο στοιχείο, επιτρέψτε μου, η χθεσινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα, που ήταν πάρα πολύ μαζική, δεν ήταν απλά η τελευταία προεκλογική. Ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση απέναντι στη νέα κυβέρνηση, που δείχνει ότι αυτό το ρεύμα του κόσμου, και δεν είναι μικρό, ειδικά στην Αττική, ειδικά στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, και αυτό αφορά και την Α και τη Β Πειραιά, είναι έτοιμο, είναι προετοιμασμένο και μπορεί να δυναμώσει κι άλλο, να αντιπαλέψει την επόμενη μέρα που προετοιμάζουν χειρότερα για το λαό. Και εκεί θα είναι το ΚΚΕ, η κατάθεση των δυνάμεων του. Να εκεί θα ρωτήσω, πάει, να σας εκεί πω κάτι. Και οι βουλευτές του ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Ωραία, ναι. Ωραία. Ωστόσο, αν θέλει η όποια κυβέρνηση να περάσει, όπως το λέτε εσείς, ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο, έχοντας την πλειοψηφία θα το περάσει στη Βουλή. Τώρα έξω δεν πάει να γίνει ούτε σκολάσεως. Δεν νομίζω. Δεν θα περάσει. Δηλαδή, η εμπειρία αυτό έδειξε. Εντάξει, υπάρχει και η εμπειρία η πρόσφατη, που και στην πρόσφατη εμπειρία υπάρχουν νόμοι που έχουν μείνει στα χαρτιά. Δείτε το νόμο Χατζηδάκη, που πέρασε και με μεγάλη πλειοψηφία. Μην κοιτάτε για ποιο πράγμα λέτε νόμος Χατζηδάκη. Για το θέμα των συνδικάτων και τη λειτουργία του. Που έχει πεταχθεί επί της ουσίας τον κάλαθο των αχρήστων. Δηλαδή, απεργία δεν θα μπορούσε να κάνει η ζώνη με βάση τον νόμο Χατζηδάκη ή το σωματείο της ζώνης μετά το θάνατο ενός συναδέλφου τους μπροστά στα μάτια τους. Όμως ο νόμος Χατζηδάκη έγινε, επετάχθηκε στα σκουπίδια. Ή και άλλα θετικά που πάρθηκαν μέσα αυτά τα 4 χρόνια, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Που οι φοιτητές την αντιπάλεψαν μαζικά και δεν έχει μπει ακόμα μέσα στα ιδρύματα. Είναι νόμοι που δεν υλοποιούνται. Αλλά εγώ σας λέω ότι άμα δούμε και όλη την ιστορία, όχι μόνο της χώρας μας, και στη χώρα μας και διεθνώς, λέμε το εξής, είναι το συμπέρασμα. Παντοδύναμη κυβέρνηση δεν υπάρχει, αν υπάρχει δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, δυνατός λαός, οργανωμένος που παλεύει και εκεί καταθέτει τις δυνάμεις. Υπάρχει όμως ένα άλλο επιχείρημα που λέει ότι εάν δεν υπάρχει... και άδικοι νόμοι έχουν καταργηθεί. Στην ιστορία, αλλιώς ακόμα δεν είναι αιώνιοι, η αδικία δεν είναι αιώνια. Προφανώς. Υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα σαν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά υπάρχουν πολλά μικρά κόμματα, ουσιαστικά η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να έχει μια λαζονική και ακραία επιθετική πολιτική χωρίς να φοβάται κανέναν. Ναι. Ποιος να φοβηθεί τώρα από αυτά τα κόμματα που παίζονται να μπουν στη Βουλή. Σας είπα το παράδειγμα με τις ψηφοφορίες, σε εμβληματικά νομοσχέδια. Πολλά νομοσχέδια στη Βουλή πέρασαν με 260 βουλευτές. Ή και τα μικρά κόμματα, μην νομίζετε, επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση το θέμα της είναι να κάπως να προβάλλει κάποια εναλλακτική, υποτίθεται, σαν άλλη κυβέρνηση όταν προκύψει. Δείτε πού μας οδηγεί αυτή η λογική. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι... Η αξιωματική αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Το ότι η Νέα Δημοκρατία ξαναφτάνει σε δεύτερη εκλογική μάχη να παίρνει 40%
δεν έχει φοβερή και μεγάλη ευθύνη. Το καταλαβαίνω, το συναντάμε από τον κόσμο, το συναντάμε από τον κόσμο που ψήφισε η ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αποχωρεί και πολλοί έρχονται βεβαίως και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ήταν αντιπολίτευση αυτή τα τελευταία 4 χρόνια. Αφήστε τις ψηφοφορίες μόνο. Όλη η πολιτική αντίληψη, η υπονόμευση των εργατικών λαϊκών αγώνων και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ με το όποιο ποσοστό είχε. Άρα, τι να το κάνεις όταν όλα αυτά τους πιούνται με 260 και όταν κυρίως καλλιεργείται στον κόσμο μία λογική το ότι, ξέρετε, δεν αλλάζει τίποτα, δεν ανατρέπεται τίποτα κτλ. Αυτό μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό είναι εδώ το κουκουέ, για να πάμε προς το καλύτερο. Με κατακτήσεις, ανάσες, θα συμβάλλει και μέσα από τη Βουλή, πολύ περισσότερο απ' έξω. Και κυρίως να ανοίξει ο δρόμος να σκεφτούμε διαφορετικά πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, έτσι όπως αξίζει στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που παράγουν όλο τον πλούτο. Μάλιστα. Κύριε Αμπατζιόλο, έχουν μείνει 3 λεπτά. Έχω ένα μήνυμα, για την ακρίβεια 2 μηνύματα μου ήρθαν με ένα φιλοκροατή, τον κύριο Απόστολο, την κυρία Μίνα. Μου ζητάνε να σας ζητήσω να σχολιάσετε αυτή την ιστορία με τις αφίσες που παρουσιάστηκε στον Πειραιά. Με αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, παρακαλώ, ένα δικό σας σχόλιο. Επειδή οι ακροατές έχουν πάντοτε δίκιο. Ενώ στα ερωτήματά τους. Απλά δεν είναι το θέμα των ακροατών σας τώρα που μπορεί να βλέπουν διάφορα που διακινούνται. Είναι ότι συντηρεί αρχικά, να πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ένα θέμα που τοποθετηθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Εγώ ίδιος τοποθετήθηκα με δήλωση για κάτι που κυκλοφορεί ανώνυμο στο διαδίκτυο, που δεν είναι επίσημο του ΚΚΕ και που όλος ο κόσμος ξέρει. Και εμένα μου είπαν ότι είναι η φάτσα σου, όπως το λένε, με άλλους δύο. Αφού δεν κάνουμε εμείς ατομικές προσωπική καμπάνια. Οι άλλοι υποψήφοι των άλλων κομμάτων βεβαίως έχουν τα υλικά τους, με τα πρόσωπά τους κτλ. Εμείς δίνουμε με συγκεκριμένους όρους τη μάχη. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το είδα αυτό το υλικό και μου έκανε εντύπωση ότι εντάξει, πολιτική κριτική εξέφραζε. Και η απάντηση που βγήκε, έτσι σαν πρώτη, ήταν, ενώ δεν υπήρχε κάτι προσωπικό προσβλητικό, πέραν το ότι δεν ήταν και επίσημο του ΚΚΕ, ήταν μια επίκληση στην οικογένειά μου, σε διάφορα. Και αυτό πάλι το αντιμετωπίσαμε πολιτικά. Να σας πω, εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Αν επιλέγαμε έναν τέτοιο τρόπο να κάνουμε αντιπαράθεση, να σας πω και την αλήθεια. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε πρόβλημα σε αυτό το διαδικτυακό πόστερο ότι περιορίζει και έχει πολύ λίγα σε σχέση με την κριτική που κάνουμε σε αυτά τα κόμματα, βεβαίως και συγκεκριμένες ευθύνες που υπάρχουν. Γιατί μπορεί να αναφέρεται το ελληνικό, που και γι' αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση, παράδειγμα, αλλά θα μπορούσε, το πρώτο που θα λέγαμε εδώ στον Πειραιά που ήμασταν, είναι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Με τις συνέπειές του και το ρόλο που έχουν παίξει και τις ευθύνες και τις θέσεις που έχουν πολιτικά κόμματα, αυτές εκφράζουν και όλοι οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για να καταλήγω στο σκοπό που γίνεται όλη αυτή η υπερπροβολή του θέματος, που κυκλοφορούν τέτοιες στο διαδίκτυο, ξέρετε, και όχι μόνο για όλα τα κόμματα, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Θέλουν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τις συγκεκριμένες και προσωπικές ευθύνες που έχουν. Αυτό εμένα δεν θα μας κάνει λωτοφάγους. Και βλέπουν, αυτό είναι η πραγματικότητα, ότι πάρα πολλοί κόσμος θα έλεγα, που νιώθει αριστερός, νιώθει και ότι μόνο το ΚΚΕ μπορεί να είναι μια τέτοια πολιτική δύναμη μαχητικής αντιπολίτευσης, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κόψει τη φόρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι απογοητευμένος από το ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Και καταλαβαίνουμε γιατί και στον Πειραιά, και δεν είναι μόνο του Πειραιά, και αλλού προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους κάποια στελέχη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά αυτοί να προσωποποιούν την πολιτική αντιπαράθεση που τους κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θα είναι δυνατοί και πρέπει να είναι δυνατοί, όπως είναι και με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όσους έχουν εξαπατήσει το λαό μας, όσους έχουν περάσει είτε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και που ξαναζητάνε την ψήφο. Κύριε Αμπατζιόλο, κάτι τελευταίο, γιατί αφορά εσάς. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια, το οποίο λέει το εξής. Εγώ εκτιμώ και σέβομαι το ΚΚΕ για τους αγώνες του. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι τελικά το ΚΚΕ κάνει πόλεμο μόνο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μα αυτό καταλάβατε στη συνέντευξη που είπαμε. Εμείς αναγνωρίζουμε τώρα ότι έχουμε μια επόμενη πολύ αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, που ο Μάκη κοινικά δηλώνει το τι θα κάνει. Και ποιος την αντιμετώπισε τη Νέα Δημοκρατία τα 4 χρόνια. Αυτό να σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος εδώ. Το ΚΚΕ ήταν απέναντί της. Το ΚΚΕ ήταν στην πανδημία που πάλευε για τους γιατρούς, για τις προσλήψεις, για τις ΜΕΘ, για να μην πεθαίνει ο κόσμος έξω από τις ΜΕΘ. Στο δρόμο, στο κίνημα, εκεί που αλλάζει η κατάσταση και μέσα στη Βουλή βεβαίως. Με προτάσεις νόμου που καταψήφιζαν, παράδειγμα η κατάργηση των ειδικών του ΦΠΑ στα τρόφιμα μέσα στην ακρίβεια ή
στα καύσιμα, τα καταψήφισαν ή τα απέρριψαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπροστά στη μάχη που έχουμε, δεν μπορούμε μόνο να μιλάμε και πώς έφτασε η Νέα Δημοκρατία να είναι πάλι στο 40% και να την έχουμε στο σβέρκο μας τα επόμενα 4 χρόνια, μια τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και ξαναλέω, το κύριο είναι ποιος θα τη κόψει τη φορά. Πρέπει να το λέω τη φορά. Νίκο... Το κουκουέ είναι και ζητάμε από όλους τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής, της Α Πειραιά που εξέλεξε βουλευτή μετά από χρόνια, της Β Πειραιά που σταθερά εκλέγουμε και παίρνουμε και μεγάλα ποσοστά και στις δύο αυτές εκλογικές περιφέρειες, ανεξάρτητα τι ψήφιζαν πριν, να σκεφτούν πολύ καλά αυτό το πραγματικό δίλημα των εκλογών. Ποιος θα είναι αντίπαλο δέος απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να είναι μια συνενετική αντιπολίτευση, αυτά όλα δηλαδή που ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Μόνο το κουκουέ είναι εκεί και θα παίζει ρόλο υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Κύριε Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Γεια σας.